Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είμαστε και αυτήν την Κυριακή κοντά σας με εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του τουρισμού και φυσικά της γαστρονομίας. Στη σημερινή εκπομπή, εδώ μαζί μας, θα βρίσκονται ο πρόεδρος του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, Δημήτρης Ιξέρης, ο πολυβραβευμένος σεφ Θάνος Στασινός, ενώ θα συνδεθούμε και με την Άξο και θα συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Τουρισμού, Βαγγέλη Κατσαρά. Σε λίγες μέρες όμως, στη Μεσσηνία θα διεξαχθεί και το δεύτερο Messinian Forum, όπου θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας, Γιάννη Κολοβό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα την εκπομπή με τον πρώτο καλεσμένο, τον κύριο Ιξέρη. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιξέρη. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γίνεται πολύς λόγος φέτος για τον τουρισμό, ότι αναμένονται πάρα πολύ μεγάλες αφίξεις γενικότερα σε όλα τα νησιά μας. Ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχετε? Σε γενικές γραμμές, όντως αναμένουμε πολύ καλά αποτελέσματα φέτος να έχουμε, όπως και πέρσι, με μια αυξητική τάση, διότι οι διεθνείς συνθήκες ευνοούν τον τουρισμό στην Ελλάδα. Είμαστε μια ασφαλής χώρα, έχουμε εξαιρετικά όμορφο περιβάλλον. Η ανάπτυξη, δόξα τω Θεώ, πηγαίνει καλά με τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά ο κόσμος εμπιστεύεται την Ελλάδα και θα χαρούμε να υποδεχθούμε φέτος όσο περισσότερους επισκέπτες μπορούμε. Ποια είναι όμως τα κέρια ζητήματα που απασχολούν τις νησιωτικές επιχειρήσεις, γιατί γνωρίζουμε ότι κάθε μικρή κοινωνία, θα έλεγα, έχει και κάποια ζητήματα που ενδεχομένως άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο. Σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Πραγματικά, οι νησιωτικές επιχειρήσεις είναι μικρές επιχειρήσεις. Είναι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, άρα έχουν μικρή σεζόν, περιορισμένη σεζόν. Από εκεί λοιπόν ξεκινάνε και τα προβλήματα. Όσο μικρότερο είναι το νησί, τόσο μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα. Και αυτό σχετίζεται κυρίως επειδή οι επισκέπτες χρησιμοποιούν μικρό περιθώριο από το χρόνο, όλου του χρόνου, για να μπορέσουν να επισκεφτούν το νησί. Προβλήματα στην έλλειψη χρηματοδότησης. Οι νησιωτικές επιχειρήσεις έχουν αυτό το πρόβλημα, καθώς είναι πολύ μικρός ο χρόνος που λειτουργούν. Έβρεση προσωπικού. Αυτό το παρατηρήσαμε έντονα τον περσινό χρόνο, όπου υπήρχαν πάρα πολλές χιλιάδες θέσεις που λείπανε από τις τουριστικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στα μικρότερα νησιά, παρά τις προσπάθειες που γινόταν για εξέβρεση κατάλληλου προσωπικού. Όλα αυτά συντελούν σε κάποια προβλήματα τα οποία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με τη βοήθεια της πολιτείας αλλά και με τις δικές τους δυνάμεις. Εσείς πάρα πολλά χρόνια ασχολείστε με τον τομέα του τουρισμού και από όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας σας, θέλω να μου πείτε ποια είναι τα πιο βασικά προβλήματα που εμποδίζουν ενδεχομένως την οικονομική ανάπτυξη στις περιοχές αυτές. Οι νησιωτικές επιχειρήσεις έχουν ένα βασικό στόχο και γενικότερα οι νησιωτικές κοινωνίες. Πρέπει να υλοποιηθεί επιτέλους η ρήτρα νησιωτικότητας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ένα νησί δεν έχει τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες δυνατότητες και τις ίδιες ευκαιρίες που έχει η υπηρετική χώρα. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι αναγκαίο για να προχωρήσει η προαγωγή της ανάπτυξης στον νησιωτικό χώρο είναι να υπάρχει ρήτρα νησιωτικότητας. Δηλαδή να υπάρχει η αναλογία των δυνατοτήτων που έχουν οι υπηρετικές περιοχές και στις νησιωτικές περιοχές. Δυσκολία πρόσβασης, δυσκολία χρηματοδοτήσεων, περιορισμένος χρονικός, ο χρόνος ο περιορισμένος για την τουριστική σεζόν. Όλα αυτά τα προβλήματα, μαζί με, όπως είπαμε, την έλλειψη προσωπικού και άλλα επιμέρους, δημιουργούν προβλήματα που περιορίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών. Κύριε Ιξέρη, ένα από τα προβλήματα, ενδεχομένως που τα γνωρίζετε εσείς και πάρα πολύ καλά, είναι και η αύξηση που είχαμε πέρσι των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Είναι γεγονός ότι υπήρχε πέρσι μια μεγάλη αύξηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο προέρχεται από την πανδημία και γενικότερα τις εποχές της κρίσης. Ήταν κατάλοιπο της. Υπήρχαν ακριβώς, συσσωρεύτηκαν μεγάλες ζημίες σε ακτοπλοϊκές εταιρείες. Δυστυχώς αυτό μετακυλήθηκε στους καταναλωτές, σε εμάς. Αυτό δημιούργησε προβλήματα και υπήρχαν αρκετά παράπονα. Οι νησιωτικές κοινωνίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό. Είμαστε σε συνεννόηση με τους ακτοπλοούς. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε και πρόσφατα μάλιστα γίνονται κάποιες προσπάθειες. Μάλιστα, πρόσφατα ανακοινώθηκε από μεγάλο όμιλο η δυνατότητα μεγάλης έκπτωσης 50% σε τρίτεκτες οικογένειες. Όλα αυτά όμως δεν είναι αρκετά. Πρέπει να έχουμε χαμηλού κόστους εισιτήρια, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να επισκεφτεί όλα μας τα νησιά, ακόμα και τα πιο μακρινά και τα πιο μικρά. Θα σας κάνω μία ερώτηση που θα φανεί πολύ απλή, αλλά ενδεχομένως θα ήθελα να σας την κάνουν και αρκετοί άνθρωποι που μπορεί να την, ήδη να την έχετε ακούσει. Σε αυτό, ποιος μπορεί να μειώσει τις τιμές? Για παράδειγμα, θα πρέπει εσείς από το δικό σας φορέα να κάνετε κάποια συνάντηση με τους ανθρώπους που έχουν τις ακτοπλοϊκές εταιρείες? Θα πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει? Έχουμε κάνει ήδη αρκετές συναντήσεις και είμαστε σε εξέλιξη συναντήσεις και συνεννοήσεις με το Υπουργείο Ναυτιλίας, με τους αρμόδιους φορείς και με τους εκπροσώπους των ναυτιλιακών εταιριών, των ακτοπλοϊκών εταιριών.
Είναι μια διαδικασία η οποία πιέζουμε όσο γίνεται περισσότερο μαζί με άλλους φορείς, με καταναλωτικές οργανώσεις και άλλες φορείς επιμελητηρίων. Τα 21 επιμελητήρια μέλη του φορέα μας προσπαθούν προς αυτό το σκοπό. Πιέζουμε ακριβώς για να μειωθούν το κόστος των εισιτηρίων. Είναι δυστυχώς ένα πρόβλημα που επηρεάζει την καρδιά του τουρισμού και πρέπει να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν. Να τολμήσω να ρωτήσω ποια νησιά είναι σε πλεονεκτική θέση και ποια σε πιο μειονεκτική. Γνωρίζω ότι είστε σε δύσκολη θέση να μου απαντήσετε κάτι τέτοιο, απλά έτσι σαν παράδειγμα. Ξεκινώντας, όλα τα νησιά της Ελλάδας είναι υπέροχα. Τα πιο κοντινά νησιά στις μεγάλες αστικές περιοχές, όπως είναι ο Αργοσαρονικός και οι Κυκλάδες, έχουν με καλύτερη δυνατότητα προσβασιμότητας. Τα πιο μακρινά και νησιά. Και πιο φθηνά εισιτήρια, ή αναλόγως αν θα πάει κάποιος με το αυτοκίνητο και πάρει το πλοίο για ένα πεντάλεπτο ή δεκάλεπτο από το. Εδώ ακριβώς είναι η δυνατότητα του να χρησιμοποιήσει το ταχύπλο, να πας μόνος σου με αυτοκίνητο ή ένα συμβατικό πλοίο. Υπάρχουν λοιπόν διακυμάνσεις στις τιμές. Συνήθως τα πιο κοντινά νησιά, ειδικά τα νησιά του Αργοσαρονικού, έχουν καλύτερη προσβασιμότητα. Όμως όλα τα νησιά της χώρας έχουν δυνατότητες και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα αυξημένα κόστη για να έχουμε μεγαλύτερη προσέλκυση επισκεπτών. Τελευταία γίνεται πολύς λόγος για την αηφόρο ανάπτυξη. Τι ενέργειες έχουν γίνει από την μεριά σας? Ο ΕΟΑΕΝ, σαν επιμελητηριακός όμιλος ανάπτυξης ελληνικών νησιών και τα 21 επιμελητήρια μέλη του, συνεργαζόμαστε με φορείς, με αρχές και με διάφορα ιδρύματα με σκοπό κυρίως την περιβαλλοντολογική επιμόρφωση. Έχουμε σαν σκοπό οι κάτοικοι των νησιών, οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι, αλλά και οι επισκέπτες να συνειδητοποιήσουν ότι η τουριστική ανάπτυξη για να λειτουργήσει και να προχωρήσει ακόμα περισσότερο χρειάζεται μια αηφόρο διαχείριση. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα να πρέπει και δίνουμε ήδη μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση και γενικότερα στις δράσεις που βοηθούν την καλύτερη αντιμετώπιση της βιολογικής γης με βιολογικά προϊόντα, τη διαχείριση των θαλασσών, τη δυνατότητα από κομιδής των απορριμμάτων και διαχείρισή τους στην πηγή. Όλες αυτές οι δράσεις, μαζί, επαναλαμβάνω, με την επιμόρφωση και την εκπαίδευση επαγγελματιών και εργαζομένων, βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Τρέχετε κάποια προγράμματα αυτό το διάστημα, έχετε κάποιες συναντήσεις ή θα κάνετε κάποιες συναντήσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα που στέκονται εμπόδιο στην ανάπτυξη των νησιών? Πραγματικά. Πραγματικά αυτή την περίοδο είμαστε σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εργασίας, με το Υπουργείο Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και φυσικά το Υπουργείο Ναυτιλίας, με σκοπό ακριβώς την προώθηση. Ήδη έχουμε προγράμματα που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να εκπαιδεύσουν και να επιμορφώσουν επαγγελματίες και εργαζομένους. Ξεκινήσαμε στα Ιόνια νησιά, επεκτηνόμαστε στα υπόλοιπα νησιά της χώρας, στο Βόρειο και στο Νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και στον Αργοσαρονικό, με σκοπό να δώσουμε τη δυνατότητα στους εργαζομένους και στους επαγγελματίες να κατανοήσουν ότι οι εξελίξεις τρέχουν και πρέπει να είμαστε εδώ κοντά τους. Μεταξύ άλλων, είστε και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Συλλόγου Πόρου και θέλω να μου πείτε αν έχετε κάποια εικόνα, ξεκινώντας με το Πάσχα και μετά για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι γεγονός ότι και η επερχόμενη σεζόν αλλά και το Πάσχα εν προκειμένου στην περιοχή του Αργοσαρονικού θα είναι μια εξαιρετική περίοδος. Τα μηνύματα που έχουμε για τον Πόρο και για τα υπόλοιπα νησιά του Αργοσαρονικού είναι εξαιρετικά. Συγκεκριμένα για τον Πόρο, όπως και πέρσι, ήταν μια εξαιρετική περίοδος και φέτος περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο και λόγω της δυνατότητας πρόσβασης μέσω της Στεριάς από την Επίδαυρο, Γαλατά και πέρασμα στον Πόρο, όσο και μέσω των πολλαπλών δρομολογίων που υπάρχουν με συμβατικά και με το χύπλο. Άρα θα είναι μια εξαιρετική πασχαλινή και όχι μόνο περίοδος. Περισσότεροι τι είναι, ξένοι ή Έλληνες, όσοι σας επισκέπτονται? Έχουμε μια αναλογία περίπου 50-50, με πολύ μεγάλη προσβασιμότητα φυσικά από την περιοχή της Αττικής και της Πελοποννήσου, αλλά έχουμε πολύ σημαντική και εξωστρεφή δράση, γι' αυτό το λόγο και προσελκύουμε κόσμο από την Αγγλία, από τη Γερμανία, τη Γαλλία τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, αν και τώρα τελευταία κάνουμε μια στρατηγική μαζί με την Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Πόρου, μια στρατηγική προσέγγιση προς την κρουαζιέρα. Που έχει γνωρίζει πολύ μεγάλη άνθηση. Ακριβώς. Το γαμήλιο τουρισμό που ο Πόρος ενδείκνυται γιατί έχει και ένα. Το νησί του έρωτα. Ακριβώς, με ένα νησάκι που είναι. Με ένα εκκλησάκι πάνω σε νησί το οποίο έχει σχήμα καρδιάς. Και όλη αυτή η δράση μαζί με άλλες κινήσεις που κάνουμε προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με μια μεγάλη έκθεση που γίνεται. Ο στόχος είναι ο Πόρος να έχει μια μεγάλη εξωστρεφή δράση και όπως τα υπόλοιπα μεγάλα νησιά της χώρας να έχουμε και εμείς μια δυνατότητα προσέλκυσης επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Πιστεύετε ότι
είναι ένα νησί το οποίο μπορεί να είναι προορισμός όλο το χρόνο? Υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα? Ξέρω, πριν μου απαντήσετε, είχα επισκεφθεί το νησί σας πριν από χρόνια, στο τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας ή των Απόκρων, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο, το οποίο πραγματικά έχετε κάνει πάρα πολλές δράσεις και κυρίως ήταν Έλληνες που μένουμε κοντά στην, που είμαστε στην Αθήνα ή κοντά στην Αττική. Πιστεύετε ότι μπορεί να στηρίξει ο πόρος έναν 12-μήνο προορισμό, να γίνει ένας 12-μήνος προορισμός? Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτές είναι οι κινήσεις που κάνουμε και μάλιστα πρόσφατα καταφέραμε και σαν εμπορικό σύλλογος με τον Δήμο Πόρους και με το Σωματείο των Λεμβούχων του Πόρου, ο πόρος να μην αποκλείεται ποτέ. Μπορούμε να το πούμε πλέον ότι ο πόρος έχει 24-ωρη πρόσβαση μέσω οδικής, με αυτοκίνητο που πηγαίνει μέχρι το Γαλατά. Άρα ο πόρος δεν αποκλείεται ποτέ. Όλος ο χρόνος είναι μια κατάλληλη εποχή για να επισκεφτούμε τον πόρο. Και επειδή αναφέρατε και για τη γαστρονομία, έχουν γίνει εξαιρετικές δράσεις για την προαγωγή των τοπικών προϊόντων και των εξαιρετικών γεύσεων που έχει η περιοχή μας και ειδικά το νησί μας. Μα είναι γαστρονομικός παράδεισος. Πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ο τομέας αυτός. Και αφού είμαστε στη γαστρονομία, θα ήθελα να μου πείτε και ποιες άλλες ειδικές μορφές τουρισμού υποστηρίζει το νησί του Αργοσαρονικού. Πρόσφατα έγιναν πολλές δράσεις σχετικά με τον πεζοπορικό τουρισμό. Χαράχτηκαν μονοπάτια, έγινε μια εξαιρετικά καλή δουλειά. Υπάρχει σηματοδότηση μονοπατιών σε όλο τον πόρο και στην υπηρετική απέναντι περιοχή. Υπάρχουν δράσεις που έχουν να κάνουν με το γαστρονομικό τουρισμό, όπως σας είπα. Ο γαμήλιος τουρισμός που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται συνέχεια στο νησί μας, ακόμα και επιμέρους μορφές τουρισμού, όπως ο Ιαματικός, μια που κοντά μας είναι και τα Μέθαινα, αλλά με αφετηρία τον πόρο που λειτουργεί σαν το κέντρο του Αργοσαρονικού, μπορούμε να απευθυνθούμε με επισκέψεις σε όλα τα υπέροχα άλλα νησιά του Αργοσαρονικού μας. Κύριε Σιξέρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε και μελλοντικά ενδεχομένως να έχουμε και περισσότερο χρόνο να επισκεφθούμε, γιατί όχι, το υπέροχο αυτό νησί, και να μας κάνετε και μια ξενάγηση εκεί που θα έχει και εικόνα και νομίζω θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με μεγάλη μας χαρά να υποδεχτούμε και την εκπομπή στο νησί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τον Γιάννη Κολοβό, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας. Κύριε Κολοβέ, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, κυρία Σαραϊχά? Μια χαρά. Και εσείς ακόμη καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνω, μιας και σε λίγες μέρες έχετε το δεύτερο Messinian Forum και θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, καθώς έχει επίκεντρο και φέτος την εστίαση, την γαστρονομία, τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα. Και είναι εντυπωσιακό αυτό που διάβασα, ότι θα συμμετέχουν φέτος πάνω από 50 τοπικές επιχειρήσεις, κυρίως από τον πρωτογενή τομέα. Ναι. Είναι μια έτσι μεγάλη και επίπονη προσπάθεια. Αρχίζουμε και μπαίνουμε σε τελική ευθεία. Ξεκίνησε από πέρσι αυτό το εγχείρημα ενός συλλόγου εστίασης Μεσσηνίας με σκοπό να μην γίνουμε ένας σύλλογος διαμαρτυρίας, όπως το λέμε, να είμαστε ένας σύλλογος εξωστρέφειας, συλλογικότητας, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια μόχλευση ώστε στοχευμένα και μέσα σε σωστούς χρόνους, γιατί το πρόβλημα συνήθως είναι ο χρόνος, ότι το δημόσιο λειτουργεί με άλλους χρόνους, να μπορέσουμε και να προχωρήσουμε και να κάνουμε τα επόμενα βήματα όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού στη Μεσσηνία. Είναι μια ευλογημένη περιοχή που έχει πάρα πολλά προϊόντα. Έχει πολύ ωραία μέρη. Φυσικά. Μία από τις δράσεις... συγγνώμη, σας διακόπτω. Μία από τις δράσεις που θα έχετε μέσα σε αυτό το διήμερο είναι και τα διάφορα events που θα γίνουν με τους διάσημους και καταξιωμένους σεφ, όπως για παράδειγμα τον κύριο Λευτέρη Λαζάρου, την κυρία Ντίνα Νικολάου. Τι θα κάνετε, τι δράσεις θα έχετε, γιατί έχετε εξαιρετικά προϊόντα και νομίζω θα έχετε και live cooking. Ναι, ναι. Μέσα από το περσινό φόρουμ, η Καλαμάτα και γενικότερα η Μεσσηνία απέκτησε κάποιους φίλους. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Λαζάρου, ο οποίος μας έχει εμπνεύσει, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να κάνουμε άλματα, όχι βήματα. Και φέτος πάμε για δεύτερο Μεσσηνία Φόρουμ, δημιουργούμε μια υπαίθρια μεγάλη κουζίνα σε ένα εξαιρετικό χώρο. Θα κάνουμε κάποια live cooking, η συμμετοχή έτσι από ανθρώπους της μαγειρικής τέχνης σεφ, θα είναι ο κύριος Λαζάρου, η κυρία Νικολάου Ιντίνα που θα έρθει από τη Γαλλία και θα μας θυμίσει, η κυρία Ελένη Ψυχούλη, ο κύριος Ιάκωβος Απέργης, ο κύριος Φωτιάδης, ο πρόεδρος της Μπριγάδας. Είναι μεγάλη τιμή μας που έρχονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ και μαζί με τους δικούς μας ανθρώπους στις επιχειρήσεις μας που θα προσπαθήσουν να τους εμπνεύσουν
και στην ουσία να τους βοηθήσουν να συνεχίσουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, προσπαθώντας μέσα από τα μεσημιακά προϊόντα που έχουμε να δημιουργήσουμε μια υπεραξία. Θεωρείτε ότι όταν κάποιος καλεί επώνυμους και διάσημους και καταξιωμένους σεφ, είναι πολύ, προβάλλεται καλύτερα ένα φόρουμ όπως το δικό σας? Δηλαδή οι σεφ μπορούν να λειτουργήσουν και σαν ambassadors? Φυσικά. Δύο είναι τα θέματα. Καταρχήν είναι τεράστια τιμή κάποιος που αποδέχεται αυτή την πρόσκληση και δεν έρχονται τυχαία αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα. Και το δεύτερο είναι αυτό, ότι όλοι αυτοί είναι οι ambassador της περιοχής μας. Είναι οι φίλοι της περιοχής, οι οποίοι βγάζουν όλη αυτή την προσπάθεια προς τα έξω. Πολύ σημαντικό. Ο τουρισμός φέτος, κύριε Κολοβέ, αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο, που λέμε εμείς. Ποια είναι τα πρώτα μηνύματα που έχετε εκεί στη Μεσσηνία? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, θέλετε η Μεσσηνία να γίνει ένας 12-μηνος προορισμός. Ναι, τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια παράλληλα και από φορείς το τελευταίο χρονικό διάστημα, συντονισμένα. Και το θέμα είναι αυτό, να γίνονται όλα συντονισμένα για να έρθει αυτή η πολυπόθητη που λέμε ανάπτυξη, επιμήκυνση και διεύρυνση. Έχουν πάει όλα τα Σαββατοκύριακα καλά, όλο τον χρόνο αυτή τη στιγμή. Ό,τι αφορά κρατήσεις για καλοκαίρι, Πάσχα, είναι πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Και μέσα από αυτά που κάναμε πέρσι στο Μεσσηνία Φόρουμ, προσπαθήσαμε, αποδικοποιήσαμε όλη αυτή την πληροφορία που πήραμε από πολύ στοχευμένους και ανθρώπους που είναι στο κομμάτι του τουρισμού, τα δουλέψαμε και μέσα από αυτά δημιουργήσαμε κάποια ιδιαίτερα μεσσηνιακά προϊόντα, τα οποία θα τα παρουσιάσουμε φέτος. Συνοδευτικά, παραδείγματος χάρη, σε επιχειρήσεις μας έχουν ξεφύγει από το πατατάκι ή από το απειγαρίδα που λέμε. Έχουμε εντάξει την ελιά πλέον, την ψητή ελιά, έχουμε δημιουργήσει ένα τρομερό σνακ, το οποίο αρχίζει και παίζει και στο εξωτερικό. Και το άλλο που ετοιμάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και θέλουμε να παρουσιάσουμε και στο Υπουργείο είναι ο θεματικός εναλλακτικός τουρισμός. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση που θα σας έκανα, καθώς ξέρουμε ότι πάνω από 25 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται εκεί στην περιοχή στον εναλλακτικό τουρισμό. Ναι, ναι. Λόγω των κυρικών συνδικών που υπάρχουν στη Μεσσηνία, μπορούν να υποστηρίξουμε όλες αυτές τις μορφές τουρισμού. Τις έχουμε αποτυπώσει. Ποιες μορφές είναι? Είναι πιστοποιημένοι άνθρωποι, επαγγελματίες. Ήδη έχουμε μπει σε μια διαδικασία και ετοιμάζουμε μια πλατφόρμα η οποία θα παρουσιαστεί 13 και 14 Απριλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Θα παρουσιαστεί και στο Υπουργείο και στην Περιφέρεια και στους εξιδήμους. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα δημιουργούμε, να το πω πολύ απλά, ένα κατάλογο για καταλήμματα και ξενοδόχους, για τους πελάτες τους, στο τι θα μπορούν να έχουν να κάνουν σε 12-μηνη βάση στην περιοχή της Μεσσηνίας. Ποιες είναι αυτές οι ειδικές μορφές τουρισμού που θέλετε να προβάλλετε μέσω της περιοχής αυτής? Είναι ο γαστρονομικός, είναι ο εινοτουρισμός? Κοιτάξτε, ο γαστρονομικός τουρισμός είναι ο κοινός παραδοσμασής σε όλες τις μορφές. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια, εμπνευσμένη και ξαναεπαναλαμβάνω από το περσινό φόρουμ. Έχουν δημιουργηθεί κάποια επισκέψιμα εινοποιία, κάποια επισκέψιμα ηλαιοτριβία. Έχουμε αυτή τη στιγμή θαλάσσια σπορ πάρα πολλά, υπηκούς όμιλους, μονοπάτια, ορειβασία, ποτάμια, εκκλησιαστικό τουρισμό. Σχεδόν όλα τα είδη. Πάρα πολύ καλό. Ναι, σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και προσπαθούμε να οργανωθούμε όσο γίνεται πιο επαγγελματικά, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο που θα θέλαμε. Μέχρι στιγμής, σε ποιες αγορές απευθύνεστε, ποιες αγορές δηλαδή σας προτιμούν και σε ποιες θέλετε να ανοιχτείτε? Κοιτάξτε, είναι βασικό ότι υπάρχει το αεροδρόμιο εδώ στην Καλαμάτα. Άρα η Καλαμάτα είναι το άρμα για την Μεσσηνία, γενικότερα για την Πελοπόννησο. Είναι αρκετές οι αγορές οι οποίες και από το εξωτερικό εστιάζουν. Το θέμα είναι εμείς να καταλάβουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα του τουρισμού, αλλά η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά της. Είναι και το πιο σημαντικό. Και ό,τι αφορά, φυσικά, και ό,τι αφορά τον εγχώριο τουρισμό, αυτό που λέμε είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η Αθήνα, δηλαδή η μισή Ελλάδα, είναι 2 ώρες παρά από την Καλαμάτα. Με έναν δρόμο με ασφάλεια, με εξαιρετικές συνθήκες, ποιότητες και παροχές, δηλαδή σε 2 ώρες μπορεί να έρθω αυτή τη στιγμή εγώ στην εκπομπή σας. Για είναι πολύ λόγους σημαντικό αυτό το πράγμα.
Για ποιους λόγους λοιπόν επιλέξει κάποιος την Καλαμάτα για να κάνει εκεί τις διακοπές του, τόσο τώρα το Πάσχα που πλησιάζει, όσο και τις καλοκαιρινές του? Καταρχήν είναι ένας προορισμός ό,τι αφορά τον εσωτερικό τουρισμό κοντινός, άρα δεν χρειάζεται να σχεδιάσεις πίσω μεγάλα χρονικά διαστήματα ώστε να οργανώσεις τις διακοπές σου. Βλέπεις το τελευταίο διήμερο, τριήμερο που ο καιρός μας βοηθάει πάρα πολύ, κρατήσεις τα ξενοδοχεία και τα τηλέφωνα είναι ασταμάτητα να γνωρίζετε. Είναι μόνο για διήμερα, τρίμερα ή θέλουν να μείνουν και παραπάνω από 4-5 μέρες, γιατί και αυτό έχει αξία? Γι' αυτό έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και δημιουργούμε τις διαφορετικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό τη διεύρυνση και να μην είναι μόνο στην Καλαμάτα αυτό, να πάει και στην περιφέρεια. Όλες αυτές οι 25 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε όλη τη Μεσσηνία και είναι σημαντικό να μπορέσουμε να επιβραβεύσουμε αυτή την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων, αυτών των επιχειρήσεων που έχουν κάνει αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μια επίπονη προσπάθεια που είναι ένα χρόνος δουλειά και με μεγάλο κόστος να δημιουργηθεί πλατφόρμα και να κάνει τα πρώτα βήματα. Να ρωτήσω κάτι. Ποιες είναι οι πρώτες, τα πρώτα μηνύματα που έχετε όσον αφορά στις προκρατήσεις? Έχετε κάποια εικόνα? Κοιτάξτε, συνήθως παραδοσιακά ό,τι αφορά το Πάσχα, η Μεσσηνία και η Καλαμάτα είναι ένας προορισμός. Υπάρχει με πληρότητα αυτή τη στιγμή ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία και με επιχειρήσεις εστίας που μιλάμε υπάρχουν κρατήσεις και τις μέρες αυτές. Το καλοκαίρι παραδοσιακά πάλι υπάρχει πληρότητα. Ο σκοπός είναι να μην αρκεστούμε σε αυτές τις 80 μέρες. Ο σκοπός όλης αυτής της προσπάθειας μέσα από τη Μεσσηνία Φόρουμ είναι να εκμεταλλευτούμε τις 285 μέρες που υπολείπονται, ώστε όλο το χρόνο να μπορέσει να δουλεύει όλο αυτό, γιατί μέσα από αυτό θα μπορέσουν να λυθούν και ζητήματα απασχόλησης εργαζομένων. Είναι πιο επαγγελματικό πλέον το επίπεδο και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να επιστρέψω πριν κλείσουμε την κουβέντα μας στο δεύτερο Messinian Forum και να μου πείτε ή να μου αποκαλύψετε κάποια ενδεχομένως events που θα γίνουν και τι θα δει ο κόσμος εκεί, εκτός από, από τους αξιόλογους και καταξιωμένους σεφ. Θα γίνουν αρκετές ομιλίες μέσα. Είναι 7 κύκλοι, είναι πάνω από 52 ομιλητές. Είναι πολύ στοχευμένες οι ομιλίες. Θα έρθουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή από την Αμερική, από τη Γαλλία, από την Αγγλία. Εστιάζουν σε πολύ συγκεκριμένα θέματα, τα οποία μας αφορούν, το πώς πρέπει να προχωρήσουμε, να οργανώσουμε την επόμενη δεκαετία μας. Θα γίνει μια ανάλυση από σομελιέ, από τον κύριο Λούκα και τον κύριο Γιαννόπουλο για την εξέλιξη του Μεσσηνιακού Αμπελώνα, τα αποστάγματα και τις μικροζωοποιίες της Μεσσηνίας. Και θα δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο κομμάτι θεματικού εναλλακτικού τουρισμού. Θα μας θυμίσουν από το κομμάτι του αθλητικού τουρισμού ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής kickboxing, θα είναι μαζί μας στο διήμερο αυτό. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο οποίος κάνει αγροτουρισμό στη Βόρεια Ελλάδα. Η Αθανασία Τσουμελέκα, η Ολυμπιονίκης. Και άλλοι άνθρωποι, όπως είναι ο Γιώργος Καραγκούνης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος λαϊκός, απλός, που έχει εμπνεύσει, δόξασε και σήκωσε την Ελλάδα και θέλει να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια και τη Μεσσηνία. Νομίζω ότι έχετε επιλέξει τα πιο κατάλληλα πρόσωπα, το καθένα από αυτά στον τομέα του, γιατί ξέρετε ότι και μέσω social, το γνωρίζετε εσείς καλύτερα από μένα, και μέσω της διαφήμισης που θα κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θα καταφέρει η Μεσσηνία να βάλει και αυτή το δικό της λιθαράκι, ώστε να αναπτυχθεί ο τουρισμός, γιατί ο τουρισμός είναι μια υπόθεση ομαδική. Εννοείται. Και μέσα σε αυτά έτσι θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε δύο πολύ σημαντικούς που θα έρθουν, είναι η Trekking Ελλάς, η οποία θα είναι ο κύριος Σιδηρόπουλος, θα είναι η Πάντη, η οποία είναι η οργάνωση που χρησιμοποιεί όλα τα καταδυτικά. Και άλλος ένας άξονας που είναι πολύ σημαντικός και δεν θέλω να τον αφήσω πίσω, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό που θα μιλήσει ο κύριος Καραμανόλης ό,τι αφορά τεχνητή νοημοσύνη στην εστίαση και στον τομέα του φιλοξενισμού. Γενικότερα στον τουρισμό, νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάθε μέρα γίνεται και από κάτι, γίνεται πολύς λόγος και από ό,τι φαίνεται μπήκε για τα καλά ή θα μπει για τα καλά στη ζωή μας. Κύριε Κολοβέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε και καλή επιτυχία. Θα είναι χαρά μας, αν θέλετε, 13 και 14 Απριλίου, στο Μέγαρο Χώρου Καλαμάτας,
για την παρουσία σας, να σας φιλοξενήσουμε και θα είναι ιδιαίτερη τιμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο break και θα ακολουθήσουμε μετά τις συνεντεύξεις με τον σεφ, το διάσημο σεφ, το Θάνο Στασινό. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και κοντά μου βρίσκεται ο διάσημος σεφ, ο μέτρη της Νικαίη Κουζίνας, εκείνος που είναι πρωτοπόρος και δεν είναι άλλος από τον Θάνο Στασινό. Κύριε Στασινέ, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Έχετε κάνει πάρα πολλά project, γι' αυτό που είστε πασίγνωστος, είναι η Νικαίη Κουζίνα, που μάλιστα, όλοι όσοι μένουμε στην Αθήνα έχουμε φάει έστω και μία φορά από αυτήν. Έχετε τρέξει πάρα πολλά project το τελευταίο διάστημα, με ένα από αυτά να είναι στη Μύκονο, στο Μπίμπλος. Στο Μπίμπλος. Ναι. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το project. Είναι ένα εστιατήριο το οποίο εδρεύω. Είναι το μαγαζί που μπορεί να με βρει οποιοδήποτε εκεί, ο κόσμος εκεί σε καθημερινή βάση. Είναι ένα μαγαζί το οποίο βρίσκεται στη χώρα της Μυκόνου, στα Ματογιάννια. Και ουσιαστικά η κουζίνα που κάνουμε εκεί είναι η Νικαίη. Είναι μια πρόσμιξη της Λατινικής Αμερικής με την Ιαπωνία, ωστόσο έχουμε προσθέσει και πάρα πολλά ελληνικά στοιχεία από μικρούς παραγωγούς για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα πρίσμα για το πώς μπορεί η Λατινική Αμερική με γνώμονα και θεμέλιο την Ιαπωνία να προσαρμοστεί στην ελληνική κουζίνα. Έχετε μεγάλη προϋπηρεσία στην Γαλλία, στην Ισπανία, στο Περού. Τι έχετε κρατήσει από αυτά τα γαστρονομικά ταξίδια? Κοιτάξτε, η Γαλλία και η Ισπανία μου έδωσαν τη δομή. Και το Περού μου τα αποδόμησε όλα. Είναι πραγματικότητα. Πώς γίνεται, είναι πραγματικά. Η Ευρώπη και γενικά ο δυτικός πολιτισμός έχει θεμέλιο τη βάση. Έχει αρχή, μέση και τέλος σε ό,τι αφορά την κουζίνα. Όταν μπαίνουμε να μαγειρέψουμε με γνώμονα τον δυτικό πολιτισμό, μπαίνουμε με μια φυσική ροή μέσα στην κουζίνα. Που σημαίνει ότι θα παρασκευάσουμε τους ζωμούς μας, έπειτα θα κάνουμε το επόμενο βήμα, θα κάνουμε την επεξεργασία μας και στο τέλος θα κολλήσουμε, όπως λέμε εμείς οι μάγειρες, το πιάτο. Το Περού όλα αυτά μου τα έβγαλε από το μυαλό μου. Οπότε συνειδητοποίησα ότι σε μια χώρα όπως το Περού πιο πολύ αξίζει ένα χαμόγελο. Γιατί οι άνθρωποι εκεί έχουν μια διαφορετική κουλτούρα λόγω της τεράστιας φτώχειας που έχουν. Δεν υπολογίζουν τόσο πολύ σε αυτό το κομμάτι. Οπότε μου αποδόμησε το κομμάτι της... το ότι πρέπει να μπούμε μέσα σε μια κουζίνα και πρέπει όλα να γίνουν με αυστηρότητα. Το Περού μου έβγαλε το σκούφο από το κεφάλι. Το Περού μου έβγαλε την κουλτούρα ότι πρέπει να υπάρχει η αυστηρότητα. Οπότε όταν τελειώνουμε, ας πούμε, το σέρβις, βγαίνουμε έξω και κάνουμε όλη παρέα. Βγαίνουμε έξω και είμαστε όλοι ένα. Που το φαγητό έχει αυτή την έννοια πια. Το φαγητό, ναι, είναι παρέα. Ακριβώς. To share. Θέλω να μου πείτε κάποια πράγματα σχετικά με την υψηλή γαστρονομία στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Τελευταία γίνεται πάρα πολύ λόγος. Πάμε σε αυτό το εστιατόριο που έχει υψηλή γαστρονομία, δοκιμάζουμε. Πιστεύετε ότι είμαστε σε καλό επίπεδο ή έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας? Σας το λέω επειδή έχετε επισκεφτεί πάρα πολλά μέρη και έχετε επισκεφτεί και μια χώρα και έχετε μείνει η Ισπανία, που είναι ο απόλυτος γαστρονομικός προορισμός. Γι' αυτό και κάνω αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε, γαστρονομικά, προσωπικά πιστεύω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από καμία χώρα. Και το λέω με απόλυτη σιγουριά αυτό. Έχουμε πάει σε πάρα πολλά εστιατόρια στο εξωτερικό, σε βαρύγδουπα ονόματα και έχουμε φάει από πάρα πολύ καλά, από άριστα μέχρι και μέτρια. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα σαφώς, γιατί η γεύση είναι υποκειμενική. Ωστόσο, όμως, αυτό που χρειάζεται η ελληνική γαστρονομία αυτή τη στιγμή είναι να γίνει established στο παγκόσμιο και πανανθρώπινο σκηνικό.
Γιατί μην ξεχνάμε ότι μέχρι και πριν 10, 15, 20 χρόνια εγώ είμαι η γενιά των μαγείρων που γαλουχήθηκε ότι η καρμπονάρα γίνεται με κρέμα χαλάκτος και μπέικον. Και αυτή είναι, εγώ συνεχίζω και φτιάχνω βέβαια να το πω αυτό. Αλλά είναι αλήθεια ότι έτσι αυτή η γενιά αυτή την καρμπονάρα γνώρισε. Ακριβώς. Και αγάπησε. Ναι, ακριβώς. Αυτό το πράγμα το έχουμε ξεπεράσει. Πια, ξέρουμε πλέον ποια είναι η πραγματική καρμπονάρα, ξέρουμε ποιος είναι ο έγευστος και εύπεπτος μουσακάς ή ο λαχανοντολμάς. Οπότε πιστεύω ότι θέλουμε το χρόνο μας σαφώς, αλλά θα γίνουμε established στο παγκόσμιο σκηνικό. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από τις υπόλοιπες χώρες. Πού υπερτερούμε όσον αφορά στην υψηλή γαστρονομία σαν χώρα και πού μειονεκτούμε? Ωραία ερώτηση. Και πού υπερτερούμε στην υψηλή γαστρονομία? Είστε ο κατάλληλος να μας απαντήσει, γιατί εσείς την υπηρετείτε. Κοιτάξτε, είμαστε εξωφρενικά καλοί στον πρωτογενή τομέα. Τα υλικά μας είναι, τα ελληνικά υλικά, τα υλικά τα οποία παράγει η ελληνική γη είναι αριστουργήματα. Είναι αλφα κατηγορίας. Είναι Grand Prix, έτσι, είναι αριστουργήματα. Ωστόσο όμως αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στις κουζίνες. Εκπαίδευση. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, έτσι, αυτό είναι δομικό. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι δεν υπάρχει σταθερότητα από τον πρωτογενή τομέα και όχι σταθερότητα στην ποιότητα. Δεν υπάρχει σταθερότητα στο σέρβις. Αυτό φυσικά δεν τους βάζουμε όλους σε ένα τσουβάλι τους ανθρώπους. Βέβαια, έτσι, ποτέ, ναι. Σε καμία περίπτωση. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή έρχεται ένας τροφοδότης, σου φέρνει μια εξαιρετική ντομάτα τον Ιούλιο και του παραγγέλνεις 10 κιλά και σου φέρνει 8, γιατί δεν είχε. Ή του παραγγέλνεις, ας πούμε, 30 κιλά από το συγκεκριμένο το χοιρινό, έτσι, και τελικά σου φέρνει 15, γιατί απλά δεν είχε. Οπότε το να βγούμε στην αγορά, να προσεγγίσουμε τους μαγείρους σεφ, πέσε το όπως θέλετε, να πουλήσουμε ένα φοβερό προϊόν εξαιρετικής ποιότητας και σε τελική ανάλυση να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της ελληνικής αγοράς, αυτό είναι σφάλμα. Γιατί και εμείς τα βάζουμε στα μενού μας και αναγκαζόμαστε να τα βγάλουμε από τα μενού μας. Ή τουλάχιστον να τα έχουμε πιάτα ημέρας. Μια χαρά είναι και το πιάτο ημέρας. Αλλά γιατί να μην μπορεί 6 μέρες την εβδομάδα ο καταναλωτής να το δοκιμάσει, να το γευτεί και να το αφουγκραστεί. Γιατί ο καταναλωτής, όταν έρχεται σε ένα εστιατόριο, δεν έρχεται για να φάει και να φύγει. Βέβαια. Πάει αυτό. Κάποτε, έτσι, πριν 20 χρόνια, ερχόταν σε ένα μαγαζί, έτρωγε και μετά πήγαινε να διασκεδάσει. Είναι μια εμπειρία πια. Ναι, πλέον έχει αλλάξει. Πλέον η γαστρονομία είναι διασκέδαση. Πολλοίς κόσμος και νέα παιδιά, μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό το επισημαίνω, έρχονται και σου λέει, θα έρθω να φάω. Θα φάνε και στο τέλος, εφόσον πληρώσουν και φύγουν, θα πάνε στο σπίτι τους μετά. Δεν θα πάνε σε ένα μαγαζί, σε ένα κλαμπ. Είναι διασκέδαση πλέον. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που η ελληνική γαστρονομία πιστεύω ότι το έχει κερδίσει. Φτάνει όμως το καλό φαγητό και οι εξαιρετικές πρώτες ύλες που έχουμε σαν χώρα, ώστε η Ελλάδα να γίνει ο απόλυτος γαστρονομικός προορισμός. Φτάνουν αυτά? Ή θέλει και κάτι ακόμα? Σαφώς και όχι. Σαφώς και όχι. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα σίγουρα. Ωστόσο όμως, για να γίνουμε γαστρονομικός πολιτισμός είμαστε. Για να γίνουμε ο απόλυτος λοιπόν γαστρονομικός πολιτισμός με δύο τεράστιους γίγαντες δίπλα μας, τρεις θα έλεγα, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία, το απόλυτος είναι λίγο δύσκολο. Βάζετε και, έτσι, τη Γαλλία μέσα. Η Γαλλία... Γιατί το λέω αυτό, έχει καταπληκτικά φαγητά η γαλλική κουζίνα, αλλά δεν έχει μεγάλο εύρος στο μενού. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πιάτα. Θα το θέσω λίγο διαφορετικά. Ποιος μας εκπαίδευσε? Εμάς, ναι, οι γαλλικές τεχνικές, εμάς, ναι, τους επαγγελματίες μαγείρους. Είναι αλήθεια, έτσι, αυτό από τη μεριά σας, φυσικά. Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι και η γενιά που βρίσκεται πριν από μένα και η δικιά μου γενιά, αλλά και τα παιδιά τα σημερινά, έτσι, όποιος δεν έχει περάσει Γαλλία, έχει ένα θεματάκι. Δηλαδή, τη χρειάζεται. Η Γαλλία είναι ο πολιτισμός ο οποίος τα βρήκε όλα. Οπότε, για να κλείσουμε, τι ενέργειες πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η χώρα μας ώστε να γίνει και αυτός ένας γαστρονομικός προορισμός?
Πρέπει να υπάρχει πολιτεία, γιατί και εσείς η ΣΕΦ παίζετε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ελληνικής κουζίνας και όχι μόνο. Ναι. Κοιτάξτε, βασικός παράγοντας η φιλοξενία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είμαι απόλυτος σε αυτό, είναι η φιλοξενία. Στον Μπίμπλος, με το που τελειώνει το καθημερινό line-up που κάνουμε, 7 η ώρα ανοίγει το μαγαζί. 7 παρα 10 τελειώνει το line-up, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Με το που τελειώσει το line-up, υπάρχει μια ατάκα που λέω στα παιδιά. Παιδιά, φιλοξενήστε τον κόσμο. Ιδάλλως λέγεται και σέρβις. Και έχετε δίκιο και με αυτό, θα κλείσουμε, γιατί η φιλοξενία εξάλλου μας χαρακτηρίζει και σαν λαό. Ακριβώς. Ελληνική ακριβώς, φιλοξενία, ναι. Νομίζω είναι δύο λέξεις συνώνυμο με την χώρα μας. Κύριε Στασινέα, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, από το στούντιο εδώ στην Αθήνα, από το κανάλι της Ναυτιμπορικής, να περάσουμε και να δούμε την Άξο, αυτό το υπέροχο Κυκλαδονήσι, όπου εκεί θα συναντήσουμε κιόλας και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Τουρισμού, Βαγγέλη Κατσαρά, ο οποίος τυχαίνει να είναι και πολύ φίλος μου. Κύριε Κατσαρά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και καλή δύναμη. Θα ξεκινήσω εγώ με αυτό το υπέροχο νησί και με την Άξο. Ποια είναι τα πρώτα μηνύματα που έχουμε για τις προκρατήσεις, για το Πάσχα, για το καλοκαίρι? Τώρα πλησιάζουμε. Έχει φύγει, λέμε, ο Μάρτιος. Μπαίνουμε δυναμικά στον Απρίλιο. Βέβαια, φυσικά μπαίνουμε δυναμικά στον Απρίλιο. Ξεκινάμε σιγά-σιγά τα εποχιακά ξενοδοχεία να ετοιμάζονται για να υποδεχτούμε τη νέα σεζόν. Ήταν ένα δυνατό crash test τώρα την περίοδο της αποκριάς, η οποία η Νάξο τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί σε αυτό το τριήμερο. Κάναμε πολύ ωραίες δράσεις. Το έχω επισκεφθεί, έχουμε κάνει και μαζί ωραίες δράσεις. Πολύ σωστά. Το τριήμερο δηλαδή της αποκριάς, πραγματικά την Παρασκευή, με το έθιμο που κάνουμε για το Διόνυσο, τις λαμπαδιφορίες το Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, ταξίδεψε πολλοί κόσμος στο νησί και ειδικότερα τα ξενοδοχεία τα οποία ήταν ανοιχτά τώρα το χειμώνα, ακόμα και τα ενοικιαζόμενα, τα Airbnb, είχαν σχεδόν μια πληρότητα που άγγιζε και το 100%. Πολύ μεγάλη πληρότητα. Τώρα το Πάσχα φέτος είναι λίγο αργά, ξεκινάει είναι το Μάιο. Βέβαια, επειδή το καθολικό Πάσχα τυχάνει να πέφτει νωρίτερα, έχουμε δηλαδή τώρα αυτή την Κυριακή, ήδη έχουν ξεκινήσει να υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Απρίλιο. Κάποια ξενοδοχεία τα οποία είναι πιο κοντά στην πόλη ετοιμάζονται και θα ανοίξουν τώρα, δηλαδή και μέσα στον Απρίλιο είναι αρκετά ξενοδοχεία τα οποία θα ανοίξουν. Και στη συνέχεια, φυσικά, το Μάιο θα ανοίξει το 100% της ξενοδοχείας. Από ποιες χώρες έχετε τουρισμό και σε ποιες αγορές θέλετε να ανοιχτείτε σαν νησί? Κοιτάξτε να δείτε. Σε ένα πλαίσιο που εξελίξει το τουριστικό κλάδο μεταβάλλονται ραγδαία και οι Δήμοι της Ελλάδος δεν διαθέτουν την κατάλληλη ευελιξία και δομή, γίνεται μια υπέρβαξη κάθε χρόνο ώστε να δίνουμε το στίγμα μας σε όσο δυνατόν περισσότερες αγορές μέσα από ένα εύρος σύγχρονων δράσεων. Ανάπτυξη των social media, τηλεοπτικές παραγωγές, προγραμματισμένες επαφές σε διεθνείς εκθέσεις φυσικά, δημοσιογραφικές αποστολές και συμμετοχή σε πρωτότυπες εκδηλώσεις. Και έχετε πολύ ωραία φεστιβάλ. Σωστά. Είναι μερικά από τα στατικά του προγράμματος προβολής του Δήμου μας. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε καταβάλει συστηματική προσπάθεια εδραίωση σε χώρες του εξωτερικού, που η Νάξος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, όπως για παράδειγμα Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Αυστρία και Γερμανία. Παράλληλα, βέβαια, παρακολουθούμε και τις ταξιδιωτικές τάσεις και δρομολογούμε δράσεις σε αγορές που εμφανίζουν αξιόλογη δυναμική, όπως είναι η Αμερική, ισπανόφωνες χώρες, Σκανδιναβία, Ελβετία, Ανατολική Ευρώπη, ακόμα και στην Κίνα. Ξέρουμε ότι κάποια νησιά έχουν μεγάλη σεζόν, όπως για παράδειγμα η Ρόδος και η Κρήτη. Ευνοεί το κλίμα, ίσως είναι ένας, ίσως παίζουν ρόλο πολλά πράγματα για αυτά τα δύο νησιά, που είναι και οι ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού. Η Νάξος τι σεζόν έχει και αν θέλετε εσείς σαν δήμος να την επιμηκύνετε και με ποιους τρόπους, αν μπορεί να γίνει αυτό?
κόλλησε στα ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε, η Naxos διαφοροποιείται ως προς το εύρος εναλλακτικών επιλογών που προσφέρει. Θυμάμαι που ένας δημοσιογράφος μεγάλου διεθνούς μέσου, που τον είχαμε προσκαλέσει εδώ στο νησί, μας είχε πει χαρακτηριστικά ότι η Naxos ξεχωρίζει από τους γείτονές της, γιατί είναι μια δυνατή ομάδα με μεγάλο πάγκο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Στην Naxos δεν θα βρει κανείς ένα μόνο χωριό με λίγα κυκλαδίτικα σπίτια σε ένα ξερό τοπίο. Στην Naxos οι κυκλάδες επαναπροσδιορίζονται. Από την εντυπωσιακή ακτογραφή, την υπέρτατη εμπειρία των island hopping, στις πανέμορφες τις μικρές μας μικρές κυκλάδες, τα activities, τις ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες, το πλούσιο ιστορικό αποτύπωμα, τη μακρύωνη κουλτούρα, τη μυθολογία, τα αρχαία μνημεία, τους μεσαιωνικούς πύργους φυσικά, τα αναρρύθμιτα γραφικά χωριά, μέχρι και την μοναδική σύνδεση τοπικής παραγωγής, ιστορίας και γαστρονομίας. Αυτό το βάθος λοιπόν επιχειρούμε κάθε φορά να ενσωματώσουμε στο αφήγημά μας, και αυτό το βάθος είναι που με τις κατάλληλες προϋποθέσεις συμβάλλει στη διεύρυνση της σεζόν. Έχουμε φυσικά και ένα δίκτυο μονοπατιών, περίπου 15 διαδρομές απαριθμούμε, και αυτό είναι φυσικά γιατί η Naxos πλέον δεν είμαστε μόνο, εστιάζουμε μόνο στον ήλιο θάλασσα, αλλά κυρίως εστιάζουμε και στους ισολάτρες, οι οποίοι γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι έχει επιδικηθεί η σεζόν. Παλαιότερα ήμασταν το να δουλεύει περίπου 2-3 μήνες, κυρίως Ιούλιο, Αύγουστο και το μισό Σεπτέμβρη, και τώρα έχουμε φτάσει να ξεκινάμε από τον Απρίλιο και να ολοκληρώνεται ακόμα και τον Νοέμβριο, να έχουμε τουρισμό. Και η προσπάθειά μας φυσικά είναι το να κάνουμε την Naxos να δουλεύει 12 μήνες το χρόνο. Γίνεται αυτό, είναι εφικτό? Φυσικά και είναι εφικτό. Η Naxos έχει τη δυνατότητα να, για όλες τις εποχές του χρόνου, να προσφέρει διάφορα πράγματα. Όπως ας πούμε από την παραγωγή, ακόμα ας πούμε δηλαδή να εστιάσουμε και στην παραγωγή πατάτας, στην παραγωγή στη συγκομιδή της ελιάς που είναι το χειμώνα, αργότερα έχουμε τις απόκριες, έρχεται το Πάσχα που γίνονται δράσεις, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο με το μούστο, το κρασί. Έχουμε δηλαδή, η Naxos έχει πάρα πολλά να προσφέρει και είναι ένα νησί το οποίο λέμε ο ταξιδιώτης δεν βαριέται ποτέ, πραγματικά. Και δεν έχουμε μόνο την Naxos, αλλά έχουμε και τις μικρές κυκλάδες φυσικά, να μην αποκλείουμε, ανήκουν στο Δήμο Naxos. Τα 4 νησάκια μας, την Ηρακλιά, Σκηνούσα, Κουφονήσι και Δονούσα, που τα αποκαλούμε και τα διαμάντια των κυκλάδων. Και κυρίως αυτά παρατηρείται ότι την καλοκαιρινή σεζόν τα επισκέπτεται πολύ ο κόσμος, γίνονται αποδράσεις από εδώ το νησί μας με καθημερινά δρομολόγια, το οποίο πολύ εύκολα μπορούν να επισκεφθούν τα νησάκια και με μονοήμερες εκδρομές ακόμα, και να μείνουν και να απολαύσουν τις παρθένες παραλίες, οι οποίες και το καλό φαγητό φυσικά. Όσοι μας ακούν σίγουρα θα θέλουν να επισκεφθούν την Naxos, γιατί πραγματικά είναι ένας παράδεισος σε όλους τους τομείς, και το λέω γιατί έχω φιλοξενηθεί πάρα πολλές φορές εκεί και το έχω γυρίσει όλο το νησί. Απλά πιστεύετε ότι οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παίζουν είναι ένας ανασταλτικός παράγοντες ώστε κάποιοι να μην προτιμήσουν την Naxos και να προτιμήσουν κάποιο άλλο νησί? Αναμφισβήτητα, οι όροι της συνδεσιμότητας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τουριστικού τοπίου. Η Ελλάδα έχει εκφύσεως ένα περιορισμό, καθώς είναι ως επιτοπλίστων ένας αεροπορικός προορισμός με έντονη νησιωτικότητα, άρα το κόστος κάθε αεροπορικής και ακτοπλοϊκής σύνδεσης μετράει και έχει άμεσο αντίκτυπο στο πορτοφόλι του ταξιδιώτη που σκέφτεται να επιλέξει τη χώρα μας και τα νησιά μας για διακοπές. Βέβαια, από ό,τι βλέπουμε, είναι πολλές φορές που κάποιες ακτοπλοϊκές εταιρείες, κυρίως και σε οικογένειες, τρίτεκνες ή πολύτεκνες,
κάνουν κάποιες εκπτώσεις. Τώρα τις προάλλες διάβαζα ότι μια ακτιοπλοϊκή εταιρεία έκανε έκπτωση 50% και στις τρίτεκνες οικογένειες, εκτός από τις πολύτεκνες, που απαρτούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού αυτές οι οικογένειες. Και επειδή η Κοινάξος ανέκαθεν ήταν και ένας οικογενειακός προορισμός γενικότερα, οπότε μπαίνουν και κάποιες προσφορές. Άλλωστε πλέον τώρα ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, όλο και γίνονται διάφορες προσφορές και ακτοπλοϊκές και αεροπορικές. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι πλέον η πρόσβαση στις Νάξο και στις μικρές Κυκλάδες είναι πολύ πιο εύκολη. Βλέπουμε ότι έχουμε καθημερινά και ταχύπλοα αλλά και συμβατικά πλοία και από τον Πειραιά και από τη Ραφίνα, καθώς επίσης έχουμε και διάφορες πτήσεις που αυτή τη στιγμή έχουμε δύο αεροπορικές εταιρείες που έρχονται εδώ στο νησί μας. Και φυσικά έτσι για να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Νάξος από φέτος θα έχει και την δυνατότητα να συνδέσει και τη Θεσσαλονίκη, γιατί οι πτήσεις ήταν μόνο από Αθήνα. Θα έχει τη δυνατότητα και από τη Θεσσαλονίκη, ένα μεγάλο στοίχημα είναι αυτό, για να συνδέσουμε και τη Βόρεια Ελλάδα. Πολύ σημαντικό αυτό. Και καθώς επίσης με την επέκταση του αεροδρομίου που είναι πλέον σε εξέλιξη, θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και από άλλα μέρη της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού. Θέλω να κλείσουμε τη συζήτησή μας με το τι φεστιβάλ, ποια φεστιβάλ είναι αυτά που θα πρωτοστατήσουν το επόμενο διάστημα στο νησί. Κοιτάξτε, η Νάξος αποτελεί κάθε χρόνο μια ενδιαφέρουσα επιλογή για να βιώσει κανείς παραδοσιακές, πολιτιστικές και γαστρονομικές εκδηλώσεις. Και σε αυτό το επίπεδο δεν επαναπαυόμαστε φυσικά. Θέλουμε να τονώσουμε την αλληλεπίδραση και την βιωματικότητα του φεστιβάλ και γι' αυτό άλλωστε είμαστε στη διαδικασία δημιουργίας ενός νέου γαστρονομικού φεστιβάλ που θα αναδεικνύει την Άξο των γεύσεων και της γνήσιας φιλοξενίας. Είναι ήδη σε εξέλιξη, έχουμε μιλήσει, έχουμε γίνει διαβούλευση ως προς, αυτό το φεστιβάλ, το οποίο θα κινηθούμε στο πλαίσιο σε τρεις άξονες. Το ένα το κομμάτι που θα γίνει αυτό το φεστιβάλ από 15 Μαΐου μέχρι 15 Ιουλίου και οι πρεσβευτές της γαστρονομίας, αναφερόμαστε, κυρίως οι εστιατόρες και όσοι ασχολούνται με τη γαστρονομία, θα μπορούσαν να εντάξουν στα μενού τους ένα ένθετο με όλα τα ντόπια προϊόντα. Στη δεύτερη φάση θα δημιουργήσουμε κάποια βραβεία τα οποία θα δοθούν μετά από κάποιες θα μπει σε μια διαδικασία μέσω από το Google ή από το TripAdvisor και από μια επιτροπή το οποίο θα αξιολογήσει τα ωραία πιάτα. Και σε τρίτη φάση θα δημιουργεί ένα clustering το οποίο θα είναι και το τελικό σηματάκι με ένα λογότυπο το οποίο θα μπει στα εστιατόρια και σε όσους ασχολούνται με την αστυνομία και από εκεί έπειτα ο επισκέπτης θα γνωρίζει ότι αυτά παρέχουν όλα τα συστατικά για να έχουν ένα όλο το καλό προϊόν και το κυρίως εστιάζουμε στον τόπιο προϊόν, γιατί η Νάξος ανέκαθεν ήταν ένας γαστρονομικός προορισμός και ειδικότερα με το πρωτογενή τομέα πάμε συνδυαστικά πλέον με τον τουρισμό και τα δύο μαζί προσφέρουν έτσι ώστε εκρηκτικός συνδυασμός. Πάρα πολύ. Κύριε Κατσαρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας λίγο πριν το Πάσχα να πούμε τα έθιμα που έχει η Νάξος και τι θα δει κάποιος επισκεπτόμενος το νησί. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Φυσικά. Και θα χαρώ πολύ να σας δούμε ξανά στο νησί μας από κοντά. Φυσικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και τώρα κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, όπου εκεί θα βρούμε την δημοσιογράφο και αρχισυντάκτρια της εκπομπής, τη Σάρα Τσέλα. Καλό μεσημέρι, Σάρα. Καλό μεσημέρι, Μαρκέλα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις από τα διεθνή και βλέπω εδώ σπίτια με ένα ευρώ. Στην Ιταλία? Ακριβώς. Εγκαταλελειμμένα σπίτια σε χωριά της Σικελίας πολλούνται στη συμβολική τιμή του 1 ευρώ. Είναι μια δράση που έχει ξεκινήσει σε κάποιους δήμους της Σικελίας. Από το 2017 έχει αποχωρήσει ο περισσότερος πληθυσμός, αν όχι όλοι, με αποτέλεσμα τα οικίσματα αυτά να αρχίσουν να καταραίουν. Ομολογουμένως, τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, κάποια άλλα σε καλύτερη. Αυτά που βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, να σου πω πως πουλούνται σε υψηλότερες τιμές.
τιμές από 4.000 ευρώ και 5.000 ευρώ. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει και για την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και για να αναδειχθούν και να αποκτήσουν ξανά ζωή αυτές οι περιοχές. Να σου πω λοιπόν πως σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιους δήμους, όλο αυτό το εγχείρημα έχει πράγματι ευοδοθεί. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω όμως να μου πεις τώρα και να πάμε έτσι σε κάποια, να φύγουμε από την Ιταλία. Και θέλω να πούμε ότι αν για παράδειγμα είναι κάποιος πεζοπόρος, ποιος είναι ο ιδανικός προορισμός? Για τον εναλλακτικό λοιπόν τουρισμό και για την πεζοπορία συγκεκριμένα, ο ονειρεμένος προορισμός για τους πεζοπόρους φαίνεται να είναι η Ινδία. Ο περισσότερος κόσμος, φαντάζομαι, όταν σχεδιάζει ένα ταξίδι στην Ινδία, έχει στο μυαλό του περισσότερο το χρυσό τρίγωνο που περιλαμβάνει περιοχές όπως το Δελχή, την Τζαϊπούρ, την Άγκρα. Ωστόσο, η Ινδία μπορεί να υπερηφανεύεται και για μία σειρά από φυσικά τοπία, από φυσικά θαύματα, θα μπορούσαμε να πούμε, που και έτσι δίνει πολλές ευκαιρίες σε λίγο πιο δραστήριους ταξιδιώτες. Μία περιοχή που μου έκανε πολύ εντύπωση και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή και την προτείνουμε ως μία όχι τόσο δύσβατη, πιο βατή διαδρομή, είναι η κοιλάδα των λουλουδιών, όπως βλέπουμε και στην οθόνη μας. Και να κλείσουμε την συζήτησή μας με ένα άλλο προορισμό, την Κύπρο, με το glamping, που είναι η νέα τάση. Ακριβώς. Το glamping, να πούμε Μαρκέλα, ότι είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται εναλλακτικά για τον κάμπινγκ. Είναι στην ουσία το πολυτελές κάμπινγκ. Δηλαδή για όσους θέλουν να απολαύσουν την εξοχή και τη φύση, αλλά με όλες τις ανέσεις και όλη την πολυτέλεια. Έβλεπα στα διεθνή μέσα πως αναδείχθηκε αυτό το resort, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην Κύπρο. Είναι ένα εγχείρημα που ξεκίνησε από έναν Πολωνό επιχειρηματία το 2009, όταν έφυγε από το Λονδίνο που εργαζόταν, αποφάσισε να μετακομίσει στην Κύπρο, καθώς ήταν έτσι κουρασμένος από την καριέρα του στον ξενοδοχειακό κλάδο και αναζητούσε ένα διάλειμμα. Το 2013 ξεκίνησε το The Yurts ή The Yards, όπως το προφέρουν κάποιοι άλλοι. Είναι ψηλά στους λόφους και σε μια αγροτική κοιλάδα, λίγο έξω από το χωριό Σίμου της επαρχίας της Πάφου, βρίσκεται το συγκεκριμένο κατάλημα. Πρόκειται για ένα μοναδικό, βιώσιμο και οικολογικό bed and breakfast μογγολικό χωριό, αποτελούμενο από 3 παραδοσιακά σπιτάκια σκηνές, τα αυθεντικά Mongolian Yards. Αυτή η εναλλακτική στην Κύπρο είναι ιδανική τόσο για οικογένειες όσο και για ζευγάρια, αλλά και για όσους θέλουν να ταξιδέψουν μόνοι τους και πραγματικά να απολαύσουν την φύση και την εξοχή. Σάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή στις 2 μέσα από το κανάλι της Ναυτεμπορικής. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα.